Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στις περασμένες εκλογικές αναμετρήσεις και βοήθησε το Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη να εκλέξει βουλευτή στο Ηράκλειο. Είναι ο Κυριάκος Καραγιώργης, γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Ηρακλείου. Κύριε Καραγιώργη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές μας. Είχαμε φέτος τεράστιες ποσότητες βροχοπτώσεων, γέμισαν τα φράγματα, αλλά το ποτάμι δεν πήρε αλληγορικά τον όγκο νερού παύλα αποδοχής που περιμένατε. Ποιοι είναι οι λόγοι? Κοιτάξτε, αν είμαστε ένα κόμμα παλιά σκοπή, θα σας λέγαμε ότι είχαμε επικοινωνήσει με τη φύση, με το Θεό και φροντίσαμε να γεμίσουν οι λιμνοδεξαμενές, που είναι κάτι ευχάριστο. Αυτό που λέτε πιθανόν να είναι αλήθεια, γιατί δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά το ποτάμι ήδη διαχέει τις ιδέες του σε όλη την κοινωνία και σε όλα τα κόμματα, δεξιά, κεντρώα, κεντροαριστερά και αριστερά. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, παρόλο που στις δημοσκοπήσεις δεν μας το δείχνει, μας το δείχνει η επαφή μας με την κοινωνία. Μας έκανε εντύπωση ότι όταν άρχισαν οι αποχωρήσεις από το ποτάμι, ο Σταύρος Θεοδωράκης, έντονα ενοχλημένος, είχε πει: ρωτήσατε τον Κυριάκο και όλους τους άλλους που δούλεψαν για να είστε στη Βουλή. Μάλλον ο Κυριάκος είστε εσείς και αυτό ήταν μία αναγνώριση της δουλειάς που είχατε κάνει για το ποτάμι, σωστά? Πιθανόν, όντως ήμουν εγώ αυτός που αναφέρθηκε ο Σταύρος, αλλά αναφέρθηκε και στην Έλσα και στο Φώτη και στη Ζαχαρούλα, σε όλους τους εθελοντές, γιατί το ποτάμι δεν είχε μέλη, που δούλεψαν για να βγουν βουλευτές κάποιοι άνθρωποι να εκπροσωπήσουν τις θέσεις, τις αρχές και τις αξίες του ποταμιού. Και η κραυγή του Σταύρου Θεοδωράκη στη Βουλή ήταν όχι γιατί αν μας ρώτησε κάποιος βουλευτής, αλλά αν εκτίμησε τον κόπο που κάναμε για να προωθήσουμε στην κοινωνία τις θέσεις του ποταμιού. Μάλιστα. Κύριε Καραγιώργη, αποφύγατε να οργανώσετε το κόμμα σύμφωνα με τα καθιερωμένα όργανα και δεν φτιάξατε κομματικά γραφεία στις πόλεις. Μήπως τελικά αυτό ήταν λάθος? Πιστεύω ότι δεν μου λέτε ότι έπρεπε να πάρουμε δάνεια, να χρεώσουμε τον ελληνικό λαό με εκατομμύρια που δεν θα πληρώσουν ποτέ τα άλλα κόμματα. Γνωρίζετε πόσα χρωστούν, γύρω στα 400 εκατομμύρια τα άλλα κόμματα. Εμείς δεν δανειστήκαμε ούτε ένα ευρώ. Επιλέξαμε να μην διορίσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους μετακλητούς που δικαιούμαστε από την νομοθεσία, ούτε να φτιάξουμε κομματικούς στρατούς, ούτε να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν κολλήσει ποτέ κανένα ένσημο, να τους έχουμε κομματικούς υπαλλήλους. Αυτό λοιπόν δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ήταν πάρα πολύ σωστή επιλογή, γιατί δεν θέλαμε να έχουμε κομματικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του. Βέβαια. Δεν γνωρίζουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το πότε θα προκηρύξει εθνικές εκλογές. Προλαβαίνετε να αλλάξετε το πολιτικό κλίμα και να κάνετε το ποτάμι να τρέξει και πάλι νερό παύλα ψήφους? Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αν το προλαβαίνουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τον ορθό λόγο, το λόγο της λογικής, της συνέπειας, της σοβαρότητας, να μην λέμε όμορφα και ψεύτικα λόγια και να καλοπιάνουμε τον κόσμο, να του λέμε τη σκληρή αλήθεια, και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα αξιοπρεπή αγώνα, γιατί το ποτάμι αξίζει να είναι στην επόμενη Βουλή και είναι χρήσιμο να είναι στην επόμενη Βουλή και στην Ευρωβουλή για την ελληνική κοινωνία, όχι για το ίδιο το ποτάμι, για την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω όμως να μου σχολιάσετε τη γενικότερη στάση του Σπύρου Δανέλη. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη ερώτηση, αλλά δεν θα την αποφύγω. Ένας φίλος μου, και πριν έρθει στο ποτάμι ο Σπύρος Δανέλης, μου το χαρακτήρισε ένα γυρολόγο της πολιτικής. Εγώ δεν συμφώνησα μαζί του. Θεωρώ ότι ο Σπύρος Δανέλης είναι συνεπής αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Αλλάζει κόμματα και αμείβεται από το ελληνικό δημόσιο. Αν τον κρίνει ο ελληνικός λαός χρήσιμο και άξιο, ας τον έχει ακόμα. Εμείς θεωρούμε ότι όποιος βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα, εάν διαφωνεί με τις αρχές του, πρέπει να παραδίδει την έδρα. Και αυτό φωνάζουμε για οποιοδήποτε βουλευτή έχει φύγει από το ποτάμι και έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία ή έχει πάει στο Κινάλ ή ετοιμάζεται να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Δανέλης τώρα. Μάλιστα. Πριν λίγες μέρες φιλοξενήσαμε στο δελτίο μας δύο νέους επιστήμονες που συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιό σας και μας εντυπωσίασαν πραγματικά. Έχετε και άλλα ικανά στελέχη? Αυτό είναι το αξιοπερίεργο με το ποτάμι, ότι φεύγοντας άνθρωποι από το ποτάμι που ήταν και της παλιάς σχολής πολιτικής, αυτό που λέγαμε παλιά σκοπής, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι κακό,
Συνεχίζουν να έρχονται στο ποτάμι αξιόλογοι άνθρωποι και όπως είπατε για τον Κωνσταντίνο Καλαφατάκη και την Μαρία Τιδαμανάκη που είναι εδώ πέρα στο Ηράκλειο υποψήφιοι ευρωβουλευτές, θα σας πω ακόμα ότι έχουμε από το Λασίθι τον Γιάννη, τον Αναστάση τον Περάκη, συγγνώμη, που είναι ερευνητής σε αντικαρκυνικό ερευνητικό κέντρο στην Ολλανδία. Έχουμε τη Μαργαρίτα Τιγερούκη, σχολική σύμβουλο στα Χανιά, που μένει στο Ρέθινο και στη Φιλανδία, μοιράζει τη ζωή τη. Και όλο το ψηφοδέλτιο του ποταμιού έχει 15 μέχρι στιγμής πολίτες της Ευρώπης, γιατί εμείς είμαστε ευρωπαϊκό κόμμα, θεωρούμε την Ευρώπη σπίτι μας, δεν την βλέπουμε κάτι εχθρικό. Και έχουμε και 15 μέσα από την Ελλάδα μέχρι στιγμής. Και βέβαια έχουμε και τον Πρίτανη, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη, που είναι το καμάρι του ποταμιού, και τον Μίλτο τον Κύρικο. Συνεχίζουμε να έχουμε στελέχη και τα στελέχη μας αναγνωρίζουν, γνωρίζουν την εκτίμηση και από άλλους πολιτικούς χώρους. Κύριε Καραγιώργη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε στην τηλεόραση Νότος. 7.500 αυστριακοί συνταξιούχοι θα είναι το πρώτο κύμα τουρισμού στην Κρήτη, με τους ξενοδόχους να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν. Στην φάση της τελικής προετοιμασίας για την έναρξη της νέας καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν βρίσκονται ξενοδόχοι με περίπου 7.500 συνταξιούχους αυστριακούς να καταφτάνουν στο νησί μας, όπου θα δώσουν τον νοτική ένεση στον τουρισμό. 7 ξενοδοχεία στη Χερσόνησο θα δεχθούν αυτόν τον μεγάλο όγκο τουριστών, ενώ αναμένονται άλλοι 7.500 τουρίστες να κάνουν τις διακοπές τους την άνοιξη του 2020. Ξεκινάμε 3 Τετάρτου, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι με τους αυστριακούς συνταξιούχους, το οποίο είναι διετές, θα φέρει 15.000 κόσμο. Ξεκινάνε με ξενοδοχεία Χερσόνησο, Σταλίδα και Μάλια. Κανονικά η σεζόν ξεκινάει γύρω στις 13 του μήνα, του Απριλίου, με το μία εβδομάδα πριν το Καθολικό Πάσχα, η οποία βέβαια θα πάει σιγά σιγά φέτος, γιατί η αρχή θα είναι αρκετά δύσκολη. Στα πλαίσια των προσπαθειών που γίνονται για επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, εκτός από το χειμερινό πρόγραμμα το οποίο εξελίχθηκε με επιτυχία, στο ξεκίνημα της σεζόν θα έχουμε και πολλούς συνταξιούχους από την Αυστρία, οι οποίοι θα έρθουν στην περιοχή της Χερσονήσου κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου, κάτι το οποίο θα ενισχύσει αυτούς τους μήνες οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση. Στα τέλη Μαρτίου ξεκινούν οι πρώτες πτήσεις τσάρτερ από Γερμανία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ από τις αρχές Απριλίου οι πτήσεις τσάρτερ αυξάνονται σε 20 από Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία και Ελβετία. Ο αριθμός των πτήσεων τσάρτερ αυξάνεται σταδιακά, αγγίζοντας 50 πτήσεις ημερησίως εν ώψη του Πάσχα των Καθολικών. Στις αρχές Απριλίου ξεκινούν 2 πτήσεις την εβδομάδα από Τίρανα Ηράκλειο. Επίσημα τα πρώτα αεροπλάνα έρχονται τώρα στις 27 Μαρτίου τα πρώτα. Ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν. Αλλά τα περισσότερα ξενοδοχεία λήγουν 17 με 19 Απριλίου. 21 Απριλίου είναι το Πάσχα των Καθολικών. Υπάρχουν διακοπές σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τα ξενοδοχεία να ανοίξουν και με δεδομένο ότι και το ελληνικό Πάσχα είναι μία εβδομάδα μετά, τα περισσότερα ξενοδοχεία θα έχουν ανοίξει δηλαδή στον Απρίλιο. Μετά τις 26 του Μάρτη θα ξεκινήσουν να έρχονται πιο πυκνές αφήξεις τσάρτερ. Τα μηνύματα είναι θετικά. Η Διεθνής Έκθεση του Βερολίνου πριν από 2 εβδομάδες έδειξε ότι μία υστέρηση στη ροή των κρατήσεων που υπήρξε κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχει αρχίσει να εξαφανίζεται. Άρα κινούμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Και εντύπωσή μου και εκτίμησή μου είναι ότι η σεζόν θα κινηθεί σε πολύ θετικά επίπεδα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Κρήτη ανοίγουν τις πύλες τους στα μέσα Απριλίου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναφέρονται στα μηνύματα για τον κρητικό τουρισμό. Τα μηνύματα για το 2019 δεν είναι όπως είναι το 2018. Για το 2018 μιλάμε ότι έγινε μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μετά από 6 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, το 2019 θα υπάρχει μια μικρή πτώση. Σε πιστεύω η αρχή θα είναι αρκετά δύσκολη μέχρι τώρα. Απλώς όσο περνάνε οι εβδομάδες, η δικλίδα αυτή μειώνεται. Αυτό που οφείλεται. Οφείλεται στην πάρα πολύ καλή σεζόν την περσινή. Επίσης οφείλεται στο ότι έχουν ανοίξει αγορές της Τουρκίας, της Ινησίας και Αιγύπτου. Και λογικό ήταν ότι θα είχαμε κι εμείς κάποια μείωση. Στο αθλητικό ρεπορτάζ τώρα, η Εθνική Ελλάδος μπαίνει στην τελική ευθεία για το κρίσιμο αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Βοσνία για τα προκριματικά του Euro. Πάμε να δούμε τι έκαναν το Σαββατοκύριακο οι κριτικές ομάδες σε Β' και Γ' εθνική αντίστοιχα. Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα και την καλή εμφάνιση απέναντι στο Λιχτενστάιν, η εθνική ομάδα προετοιμάζει για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι στη Ζένιτσα
κόντρα στη Βοσνία για τη δεύτερη αγωνιστική των προβληματικών του Euro. Ο Άγγελος Αναστασιάδης θα έχει στη διάθεσή του Σωκράτη Παπασταθόπουλο, που πιθανότατα θα επιστρέψει στην αρχική εντεκάδα. Μετά τον τραυματισμό του Κώστα Μίτροκλου στο μάτι του Σαββάτου, στην εθνική κλήθηκε για πρώτη φορά ο επιθετικός του Πανιωνίου Φιωρίν Ντουρμισάη, ο οποίος ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας. Απομένει η FIFA να δώσει το πράσινο φως, προκειμένου ο παίκτης να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στα χθεσινά παιχνίδια των προκριματικών, σε ένα απολαυστικό μάτς, η Γερμανία πήρε τεράστια νίκη στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 15ο λεπτό με τον Λερόι Σανέ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με υπέροχο γκολ του Γκνάμπρι στο 34. Οι Ολλανδοί ξαναμπήκαν στο παιχνίδι στο 48ο λεπτό με κεφαλιά του Ντελίχτ και ισοφάρισαν στο 63 μετά από φάση διαρκείας με σκόρ του Μέμφις Ντεπάι. Τα Πάντζερ έκλεψαν την νίκη στο 90 με το Σούλτζαν θέλει την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-3. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν νωρίς στο σκόρ με ωραίο πλασέ του Εντένα Ζαρ στο 10, ενώ 8 λεπτά αργότερα ο Μπατσουαγί, αφού πέρασε τον Μπάρντο, πλάσαρε εύστοχο για το 2-0. Ήττα που τον απομακρύνει από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο, γνώρισε ο Εργοτέλης, καθώς έχασε 2-1 από την Κέρκυρα και παρέμεινε στην 7η θέση της βαθμολογίας. Παρόλο που η ομάδα του Νίκη Παπαβασιλείου προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Έφορντ, οι Φέκες κατάφεραν να γυρίσουν το ματς με σκόρερ τους Μπρούνο Μότο στο 32 και Σάβας και Τραβάνι στο 55. Σημαντική νίκη του Ρεοδότου με 1-0 επί των Τουρκάλων στη μάχη της παραμονής. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Αγγιλέσης στο 41ο λεπτό, δίνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσταση στην ομάδα της Αλικαρνασσού, που έπιασε στη βαθμολογία τα Τρίκαλα. Ο Πλατανιάς αναδείχθηκε ισόπαλος με 0-0 στα Χανιά απέναντι στον πρωτοπόρο Βόλο και παρέμεινε στο κόλπο της ανόδου. Εύκολο διπλό για τον Κισαμικό απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας Γενιακό με 4-0. Το σκορ για την ομάδα των Χανίων άνοιξε ο Κάς στο 28 και λίγο πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, ο Αποστολόπουλος με πέναλτι έκανε το 2-0. Ο Αρναρέλης με δύο προσωπικά του γκολ στο 58 και στο 75 αντίστοιχα διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο Όφι Εράπετρας με γκολ του Κέβιν Χίζη στο 50 λεπτό πήρε τεράστια νίκη επί της προοδευτικής στον Κορυδαλό με 1-0 και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιστορική άνοδο στις επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας δύο αγωνιστικές πριν το τέλος πρωταθλήματος. Στο ντέρμπι του Ηρακλείου, ο ΠΟΑ πήρε σημαντικό διπλό στους Αρχάνες απέναντι στο Γιούχτα με 3-1, κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία. Στο 40 λεπτό, ο Καϊμακαμούδης άνοιξε το σκόρ για τον ΠΟΑ, ενώ 3 λεπτά αργότερα, ο Πατινιώτης έκανε το 0-2. Στο 57 λεπτό, η ομάδα του Τσαλένιου καθάρισε το παιχνίδι, όταν ο Καρλίτο πήρε την μπάλα και με ωραίο πλασέ έκανε το 3-0. Στο 63 λεπτό, ο Γιούχτα σκόραρε και έκανε το τελικό 1-3. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από εμάς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.